Χαίρετε. Πάντοτε πιστοί στις εξαγγελίες μας, θα ασχοληθούμε σήμερα με τα θέματα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, τα οποία παρουσιάζονται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Βλέπετε το πρόσωπο μέσα στο δίκαιο χωρίζεται στα νομικά πρόσωπα και στα φυσικά πρόσωπα. Φυσικά πρόσωπα είναι οι άνθρωποι. Αυτό είναι και υπάρχει και ορισμός. Φυσικό πρόσωπο είναι αυτό το οποίο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Φυσική παρουσία λοιπόν ως άνθρωπος. Θα μου πείτε ότι αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο. Κάποτε δεν ήταν, διότι υπήρχαν και φυσικές ανθρώπινες παρουσίες που δεν είχαν ούτε δικαιώματα, ούτε στην ουσία και υποχρεώσεις, παρά μόνο αυτές τις οποίες τους όριζε το αφεντικό τους, είναι η περίοδος της δουλείας. Τότε υπήρχαν λοιπόν ανθρώπινες υπάρξεις που ήταν, ο χαρακτηρισμός ήταν res, δηλαδή πράγμα. Σήμερα στα φέτατα έχουμε ξεφύγει από αυτή την εποχή και ο άνθρωπος έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Από την αρχαιότητα όμως υπήρχαν και οι εταιρείες, δηλαδή πλάσματα δικαίου που είχαν υποχρεώσεις και δικαιώματα, πλην όμως αυτά ήταν αυτά που τους έδινε το δίκαιο. Στο αρχαίο ρωμαϊκό δίκαιο ήταν ο κανόνας tres collegium faciunt, τρεις κάνουν μία εταιρεία. Και δεν σας είναι άγνωστο ότι σήμερα, τουλάχιστον το αστικό δίκαιο, είναι μία μετεξέλιξη του ρωμαϊκού δικαίου. Το ποινικό δίκαιο, το δικό μας, το ευρωπαϊκό, βασίζεται πάνω στο γερμανικό και το εμπορικό δίκαιο που βασίζεται στο γαλλικό. Για να δούμε τώρα αυτά που λέμε νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα λοιπόν ως πλάσματα δικαίου είναι δημιουργήματα του δικαίου. Αφού είναι δημιουργήματα του δικαίου, το περιθώριο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που έχουν ρυθμίζεται από τον νόμο. Σε περιπτώσεις πιο ελεύθερες, πιο χαλαρές, επιτρέπεται στο καταστατικό τους να έχουν κάποιες ρυθμίσεις και διαφοροποιήσεις, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι κόντρα στις νόρμες, στην αρχοκοκαλιά που βάζει ο νόμος. Και σε αυτά τα νομικά πρόσωπα έχουμε πάλι διαχωρισμούς. Κάποια δημιουργούνται και έχουν σημασία από την προσωπική συμμετοχή, όπως είναι οι ομόρυθμες εταιρείες. Δηλαδή, αυτό που έχει σημασία δεν είναι το κεφάλαιο το οποίο τα δημιουργεί, αλλά η προσωπική εργασία που συμφωνούν δύο ή περισσότεροι να ενώσουν την προσωπική τους εργασία, την προσωπική τους δραστηριότητα με ένα πολύ μικρό κεφάλαιο, αλλά οι βάσεις δεν είναι το κεφάλαιο. Είναι οι ετερόρυθμες εταιρείες, όπου κάποιος είναι μπροστά ως ομόρυθμος εταίρος και αυτός διοικεί την εταιρεία, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και ένας άλλος ο οποίος έχει βάλει απλώς το κεφάλαιο. Είναι λίγο πιο πολύπλοκη αυτή η μορφή της εταιρείας. Δηλαδή υπάρχει και ένας ο οποίος δεν έχει σχέση με τη διοίκηση. Μια άλλη μορφή είναι οι εταιρείες που βασίζονται όχι στην προσωπικότητα των εταίρων, αλλά στο κεφάλαιο. Είναι οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταίροι μπορεί να αλλάζουν, είναι οι μέτοχοι,
σε μεσαίνετο κεφάλαιο. Είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης για μεγαλύτερα κεφάλαια, για μικρότερα κεφάλαια. Και βεβαίως, τελευταία έχουμε ένα καινούριο τύπο εταιρείας, ιδιωτική κεφαλουτυχική εταιρεία, που δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσει κανείς μία εταιριούλα με μικρό κεφάλαιο, χωρίς να έχει όλα τα προβλήματα και νομικές διαδικασίες που έχει η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Στα νομικά πρόσωπα, βεβαίως, θα βάλουμε και τα σωματεία. Εκεί είναι ο σκοπός, είναι η ένωση προσώπων πάνω από 20 άτομα, με καταστατικό, με προϋποθέσεις δημοσιεύσεως, με έλεγχο του καταστατικού από την διοίκηση και εξυπηρετούν κάποιο σκοπό μη κερδοσκοπικό. Έτσι λοιπόν φτάνουμε και στο δεύτερο χώρισμα, ότι υπάρχουν από τα νομικά πρόσωπα τα εμπορικά που έχουν κερδοσκοπικό σκοπό, τα άλλα που δεν έχουν κερδοσκοπικό, δεν μπορούν να έχουν, δεν κάνει. Απαγορεύει ο νόμος. Είπαμε ότι σε αυτά που έχουν την κερδοσκοπία είναι ομόρυθμες εταιρείες, είναι ετερόρυθμες εταιρείες, είναι η ΙΚΕ, η ΕΠΕ, ενώ στα άλλα που δεν έχουν κερδοσκοπικό σκοπό, είναι τα σωματεία και βεβαίως υπάρχει και μία εταιρεία, ένα νομικό πρόσωπο, το Ίδρυμα, το οποίο είναι κεφάλαιο, το οποίο έχει πάρει νομική προσωπικότητα. Αυτό δεν έχει μέλη και ο σκοπός του είναι αυτός που λέει το καταστατικό του και μέσα, η ιδρυτική του πράξη, που είναι συνήθως νόμος. Παλαιότερα ήταν βασιλικό διάταγμα, τώρα είναι το με νόμο. Εκεί δεν κάνει να ξεφύγει από το σκοπό και ελέγχεται απόλυτα από το δημόσιο. Τώρα, γιατί σας τα είπα όλα αυτά? Σας τα είπα για να κατανοήσουμε, διότι εμείς απευθυνόμαστε στους τέκτονες φίλους μας και μέλη μας, να κατανοήσουμε τώρα ποια είναι η θέση και το υπάτο συμβουλίου μέσα σε αυτόν τον κόσμο, το νομικό του. Μία ιδιαίτερη κατηγορία είναι ενώσεις προσώπων, δηλαδή πρόσωπα, περισσότερα του ενός, χωρίς να προσδιορίζεται ο αριθμός, που επιδιώκουν ένα συγκεκριμένο σκοπό, έχουν σταθερή δομή, έχουν σταθερή δράση και είναι τέτοια η δομή και η δράση τους που δεν έχει σημασία ποιοι θα μπαίνουν και ποιοι θα βγαίνουν, άρα δεν είναι προσωποπαγές αυτό. Είναι λοιπόν πρόσωπα που έχουν επιδιώξει ένα συγκεκριμένο σκοπό που δεν μπορεί να είναι κερδοσκοπικός. Τζις, κακό, δεν κάνει. Μοιάζουν πάρα πολύ με τα σωματεία, πλην όμως δεν έχουν τις διατυπώσεις των σωματείων. Δηλαδή το καταστατικό τους δεν ελέγχεται από το δικαστήριο, ούτε υπάρχει δημοσιότης του καταστατικού, όπως προβλέπεται στα, και έλεγχος όπως προβλέπεται στα σωματεία, πλην όμως έχουν ουσιαστικά την ίδια νομική μεταχείριση σαν τα σωματεία. Μπορεί να είναι διάδικη, ελέγχεται η δραστηριότητά τους η νομική, αν τηρούν το καταστατικό τους. Με αυτή την έννοια, τόσο η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, όσο και το είπα το Συμβούλιο του 33ου και τελευταίου βαθμού για την Ελλάδα, του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου, είναι πέραν πάσης αμφισβητήσεως ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα. Αυτό έχει γίνει δεκτό
από όλες τις αποφάσεις των δικαστηρίων μηδέν του Αρείου Πάγου εξαιρουμένου, όπου σε πολλές αποφάσεις του είπε ότι, και το είπε το Συμβούλιο και η Μεγάλη Στοά, είναι ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, έχουν το καταστατικό τους, έχουν τα όργανά τους και είναι υποχρεωμένες είτε θέλουν είτε δεν θέλουν να ακολουθούν το καταστατικό αυτό. Ειδικά, για το είπε το Συμβούλιο, έχουν δεχθεί και ο Άριος Πάγος ότι το καταστατικό του ξεκινάει από τα μεγάλα συντάγματα του Φρεντερίκου, τα οποία ισχύουν, και το καταστατικό του υπάτου και το γενικό του κανονισμό. Και σύμφωνα με αυτά έχουν βγει και αποφάσεις ποια είναι η νόμιμη διοίκησης. Ως γνωστό, η νόμιμη διοίκησης είναι από τον Εμμανουήλ Γερακιό, δηλαδή εμένα. Σε αυτό υπάρχει απόφασης πριν και μετά. Πριν και μετά από τι? Υπήρχε απόφαση ότι η μη νόμιμη διοίκηση που είχε σχηματιστεί μετά την πραξικοπηματική αποπομπή του Ραφαήλ Ντε Σιγούρα δεν ήταν η νόμιμη, συγκροτήθηκε νόμιμη και το είπε το Συμβούλιο, διοικείται από εμένα. Προσπάθησαν να γίνει αλλαγή, σε αυτή δεν το κατάφεραν. Μετά υπήρξε παραδοχή αυτής της αποφάσεως από τη μη νόμιμη διοίκηση και είπαν ότι κάνουν ανασύνθεση. Μετά την ανασύνθεση ξαναδικάστηκε πάλι η υπόθεση και το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απεφάσισε ότι και πάλι και μετά από αυτά δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και δεν θα μπορούσαν να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Και συνεχίζει η διοίκηση και η νόμιμη προσώπηση από εμένα. Αλλά αυτά όλα θα σας τα εξηγήσει πιο καλά ο συνάδελφος κύριος Χορμποζιάδης, ο μεγάλος μας καγκελάριος, ο οποίος και έχει παρασταθεί σε αυτά τα δικαστήρια. Εξαίρετος συνάδελφος και εξαίρετος τέκτον. Εγώ θα σας μιλήσω για άλλο πράγμα τώρα. Θα σας μιλήσω, είπαμε, για αυτές τις εταιρείες, για αυτά τα νομικά πρόσωπα που έχουν μπει μέσα στη ζωή την τεκτονική. Μία είναι η τεκτονική ένωση. Αυτό είναι σωματείο. Γι' αυτό θα έχουμε ειδικό τμήμα. Είναι το τεκτονικό ίδρυμα. Ξεχωριστό κομμάτι. Και ένα κομμάτι που θα συνδέει τα δύο. Άρα έχουμε τρία κομμάτια, τρία μέρη που θα σας απασχολήσω. Ένα, τι γίνεται με την τεκτονική ένωση σαν σωματείο, τι γίνεται με το τεκτονικό ίδρυμα σαν ίδρυμα. Και πώς συνδέονται αυτά τα δύο, ένα κοινό έχουν. Έχουν ένα κτίριο, 80% έχει ο ένας, 20% έχει ο άλλος, το οποίο και στεγάζει αυτή τη στιγμή δύο άλλα σώματα, άσχετα, την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, και στεγάζονται εκεί και οι αδελφοί οι οποίοι είναι προσδεδεμένοι στην μη νόμιμη διοίκηση του αρχαίου και αποδεδεμένου σκοτικού τύπου, κατά δήλωσή τους. Έτσι λοιπόν, τι μένει τώρα? Υπάρχει και μία οίκαι που την ξέρουμε όλοι, Forget Me Not. Γι' αυτό ήθελα να σας μιλήσω. Είναι σαφέστατα μία εταιρεία η οποία είναι με εμπορικό σκοπό. Εμπορικό σκοπός είναι το κέρδος. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Δεν υπάρχει οίκαι που να μην είναι εμπορική. Με αυτή την έννοια δεν μπορεί να έχει σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση, δεν έχει εμπορικό σκοπό. Δεν μπορεί λοιπόν να συνδέεται ούτε με το ΥΠΑ το Συμβούλιο, ούτε με τη Μεγάλη Στοά, διότι αυτές είναι εκ προημίου
δεν έχουν εμπορικό σκοπό. Εκεί υπάρχει και μία πλατφόρμα στη, η οποία έχει, αφορά την κοινωνική δικτύωση. Όλα αυτά δεν είναι κρυφά, είναι δημοσιευμένα και μπορεί κανείς να τα δει στο ΓΕΜΕ. Για να δούμε τώρα, τι κάνει αυτή η πλατφόρμα. Αυτή η πλατφόρμα, μεταξύ των άλλων, έχει ειδήσεις, γράφει ειδήσεις. Έχει υποχρέωση τώρα ελέγχου των ειδήσεων, βεβαίως. Εδώ πέρα χαρακτηρίστηκε, και το Facebook, δια περίπτωση σε περίπτωση όπου υπάρχουν fake news. Είτε αυτά τα δημοσιεύει η διοίκηση, είτε τα δημοσιεύουν τρίτοι. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνονται αναρτήσεις που να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δυστυχώς, σε αυτή την πλατφόρμα έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι οι οποίοι είναι μέλη, τώρα μέλη δεν είναι, χρήστες είναι, διότι μέλη της ΙΚΕ είναι μόνο οι μεριδιούχοι της. Έχουν το διαχειριστεί και τους μεριδιούχους. Κάποιοι λοιπόν οι οποίοι κάνουν χρήση ως χρήστες της πλατφόρμας, αναρτούν ειδήσεις ψευδείς, αναλυθείς. Ποιες είναι αυτές? Ότι δήθεν εκπροσωπείται από αυτούς το ΥΠΑΤΟ Συμβούλιο και γράφουν για δραστηριότητες του ΥΠΑΤΟ Συμβουλίου, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία σχέση με το ΥΠΑΤΟ Συμβούλιο. Διότι το ΥΠΑΤΟ Συμβούλιο εκφράζεται και λαμβάνει ευθύνη από τις πράξεις ή παραλήψεις της νόμιμης διοίκησής του, που είναι από τον Εμμανουήλ Γερακιό και το Συμβουλίο του. Εδώ λοιπόν παρουσιάζονται επανειλημμένα άλλα τρίτα άτομα που δεν δικαιούνται να κάνουν αναρτήσεις που αφορούν δήθεν εμάς, την Ένωση Προσώπων, είπα το Συμβούλιο. Γι' αυτό έχουμε διαμαρτυρηθεί και είμαι πεπισμένος ότι θα υπάρξει μία προσοχή από την πλευρά της διοίκησης της ΙΚΕ να μην επιτρέπεται να γίνεται ένας έλεγχος, να μην υπάρχουν αναλυθείς αναρτήσεις, fake news και βεβαίως όσα υπάρχουν θα πρέπει να κατέβουν. Αυτό είναι υποχρέωση όμως για κάθε έναν που έχει μία πλατφόρμα. Προς αυτό, έτσι απλώς πληροφοριακά, έχουν σταλεί δύο εξώδικα προς πληροφόρηση. Θα μου πείτε, μα σε αυτή τη ΙΚΕ μετέχουν πάρα πολλοί οι οποίοι συνδέονται σε διοικητικές θέσεις της Μεγάλης ΤΟΑΣ. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Το είπε το Συμβούλιο με την νόμιμη διοίκησή μου. Έχει υπογράψει με τη Μεγάλη ΣΤΟΑ, όπως νομίμως εκπροσωπείται, σύμφραθων σχέσεων, το οποίο και οι δύο πλευρές το σέβονται και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτοί οι οποίοι μετέχουν τη ΣΥΚΕ ως μεριδιούχοι θα φροντίσουν πράγματι που προφανώς έχει ξεφύγει από την προσοχή τους αυτό το πράγμα, να τακτοποιηθεί. Απλώς ήθελα να σας ενημερώσω για να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί να μέμφεται κανείς για αυτή την ΙΚΕ. Ούτε το είπε το Συμβούλιο, ούτε τη Μεγάλη ΣΤΟΑ. Η ιδιωτική εταιρεία είναι με σκοπό το κέρδος. Και εγώ εύχομαι να είναι επικερδής και πραγματικά το σκοπό της να τον πετύχει, αφού τόσο αγαπητοί αδελφοί είναι μεριδιούχοι σε αυτή την ΙΚΕ. Και πιστεύω ότι σήμερα με αυτή την παρουσίαση τους βοηθώ να κατανοήσουν
ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σε καμία περίπτωση να μην αφήσουν να πιστέψουν τρίτη, που είμαι σίγουρος ότι θα το φροντίζουν αυτό, ότι αυτή η κερδοσκοπική επιχείρηση έχει σχέση με τη μεγάλη στοά. Θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τον τεκτονισμό αυτό το πράγμα. Μία εταιρεία με σκοπό το κέρδος να έχει σχέσεις, όποιες και αν είναι αυτές, με μία ένωση προσώπων που δεν επιτρέπεται να έχει σχέση το κέρδος. Τώρα, δεν απαγορεύεται. Αυτοί οι οποίοι μετέχουν να θέλουν να κερδίσουν. Δεν απαγορεύεται. Από εκεί και πέρα θα μου πείτε εσύ θα το έκανες. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν θα ήθελα να εκθέσω τον εαυτό μου. Να λεχθεί οτιδήποτε. Αλλά δεν απαγορεύεται. Και ενδεχομένως να υπάρχει και κάποιο σκοπός. Εγώ μάλιστα θα το πρότεινα αυτό. Ότι με κάποιο τρόπο τα φροντίσουν, αν υπάρχουν κέρδη, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι το έκαναν για να αποκομίσουν κέρδη. Ήταν απλώς ατυχής ενδεχομένως η νομική μορφή της εταιρείας αυτής. Να έρθουν αυτά είτε στη Μεγάλη Στοά είτε στο Τεκτονικό Ίδρυμα. Αυτό είναι όμως μία σκέψη, δεν ούτε υποχρεωτική είναι και εάν όντως κάνω λάθος στο συλλογισμό μου και ο σκοπός της εταιρείας ήταν το κέρδος, τότε βεβαίως καλές δουλειές και καλή διανομή των κερδών. Και αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κι εμείς σε κάτι, να μας το γνωρίσετε. Διότι δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα και εμείς να βοηθήσουμε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα των αδελφών μας. Αυτό δεν είμαστε ενάντια, αλλά πάντοτε με τον όρο ότι σε αυτή την πλατφόρμα δεν θα υπάρχουν fake news και πράγματα που να προσβάλλουν την νομιμότητα. Διότι το να παρουσιάζεται, έστω από χρήστες, μη νόμιμη διοίκηση, ως δήθεν νόμιμη, και ότι γίνονται εκδηλώσεις εμβελίας μεγάλης που αφορούν το ΗΠΑ το Συμβούλιο του, χωρίς το ΗΠΑ το Συμβούλιο να έχει καμία σχέση με αυτές, αυτό είναι προβληματικό και ενδεχομένως να έχει συνέπειες που είναι δυσάρεστες. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, το σταματάμε εδώ και σύντομα θα έχετε και την ανάλυση όσο αφορά την ορθή νομιμοποίηση, απολύτως τεκμηριωμένη, από τον κρατεό αδελφό και εξαίρετο συνάδελφο Σπυρίδωνο Χορμοζιάδη. Σας εύχομαι ένα ωραίο απόγευμα και όπως βλέπετε οι δικές μας θέσεις είναι ξεκάθαρες. Είναι ανοιχτές και είναι δημόσιες. Πιο δημόσιες δεν γίνεται. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Θα τα αναλύουμε όλα. Και μετά θα αναλύσουμε και τις δικαστικές αποφάσεις. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Ο σκοτικός τύπος, ο αρχαίος και αποδεδεγμένος, έχει τα καταστατικά του. Έχει εξαίρετους αδελφούς και έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Έχει τη σταθερότητα, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα. Σας χαιρετώ και εις το επανειδήν.